Καθάρισον ημάς. Γιατί χτυπάει τα μάτια μου, έχουν πρόβλημα. Ξέρεις, έχουν πρόβλημα τα μάτια. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, πνεύμα της αληθείας, τα πάντα παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής και οργός, ελθέ και σκήνος των ημί και χάρος των ημάς, από βάσης κυρίως και σώσον αγαθέ τα σωστάς ημών. Αμήν. Επειδή έχει γίνει πολύς ντόρος γύρω από το σκήνομα του Πατρός Πυσαρίωνα και επειδή με το θέμα αυτό ασχολήθηκαν στην τηλεόραση κυρίως οι άσχετοι που δεν έχουν καμία θέση πάνω σε θέματα τέτοια και έγινε από αυτούς μια προσπάθεια τεράστια για να σκοτεινιάσει, αν είναι δυνατόν βέβαια, αν είναι δυνατόν, να σκοτεινιάσει το φως που εξέπεμπε το σκήνομα του Αγίου, ας πούμε Άγιος, η Εκκλησία θα αποφανθεί στο μέλλον. Για τον λόγο αυτό, θέλησα στο σημερινό θέμα να δούμε πώς στέκει η Αγία μας Εκκλησία απέναντι όχι μόνο στα σκηνώματα των Αγίων, όχι, αλλά γενικά και στα σώματα όλων των πιστών και ενώσο ζουν και όταν κοιμηθούν και ύστερα. Γιατί αν έχουμε άγνοια γύρω από αυτό, τότε η άγνοια είναι υπέρ εκμεταλλεύσιμη από τον αντίπαλό μας ή από τους αντιπάλους μας. Αγνοείς, σε υποσχελίζει ο άλλος χωρίς να ξέρει τίποτα. Γνωρίζεις, το βουλώνει. Και εμείς λοιπόν θα δώσουμε μία απάντηση γύρω από το θέμα αυτό. Τα σκηνώματα των Αγίων, τα σώματα των πιστών χριστιανών. Έχουμε όλοι γνώση ότι ό,τι πιστεύουμε δεν είναι επινόηση ανθρώπινη. Δεν είναι εφεύρεσε ανθρώπινο μυαλό. Αλλά ότι είναι Θεία Αποκάλυψη. Και αφού λοιπόν είναι Θεία Αποκάλυψη, ο άνθρωπος σαν λογικό όν, με καλή προαίρεση δέχεται την Αποκάλυψη, γιατί για αυτόν είναι σωτήρια, την δέχεται. Από εκεί και πέρα θα τα πούμε τι γίνεται. Άρα προϋπόθεση του δικού μας πιστεύω, της Αποκάλυψης που έκανε ο ουρανός διαμέσω του Υιού του Θεού, έγινε αποδεκτή από τους ανθρώπους γιατί είχαν την καλή προαίρεση. Με κακοπροαίρετο
άνθρωπο ουδής λόγος γίνεται. Να θυμηθούμε το ανάλογο που λέει ο Απόστολος Παύλος. Κάνεις, λέει, με ένα κακοπροαίρετο αιρετικό συζήτηση, το πολύ δύο φορές θα το συζητήσεις. Ο αιρετικός λέει ότι πιστεύει και μάλιστα αληθινά. Με αυτόν δύο φορές θα συζητήσεις και μετά θα τον αφήσεις. Πάρε του. Εμείς ανοίγουμε διάλογο με ανθρώπους που αρνούνται θεμελιώδη δόγματα της πίστεώς μας. Δηλαδή, το ερώτημα μας είναι, πιστεύεις ή δεν πιστεύεις? Και εφόσον δεν πιστεύεις, γιατί να σε συζητήσω? Αφού ο Κύριος δίνει παραγγελία, μη δώτε τα Άγια της Κυσή, μη προσφέρετε αυτά που είναι Άγια, τα δόγματα της πίστεως, δηλαδή με άλλα λόγια, στα σκυλιά. Μη δε τους μαργαρίτας εις τους χείρους. Γιατί άμα τα δώσετε σε αυτούς, θα τα ποδοπατήσουν. Και είδου, γινόμαστε θεατές στους διαλόγους που γίνονται στις τηλεοράσεις. Όχι μόνον αρνούνται, αλλά και με το λόγο που, και το διάλογο που γίνεται, ο τρόπος που γίνεται αποδεικνύει μία περίτρανη βλαστημία εναντίον των αληθιών της πίστεώς μας. Άρα δεν πρόκειται για διάλογο που γίνεται καλοπροαίρετο. Πρόκειται για δύο θέσεις, δύο παρατάξεις. Η μία λέει, και ευτυχώς υπάρχουν, εγώ πιστεύω στα θαύματα. Πιστεύω στον Χριστό, που είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Και συνεπακόλουθο είναι να πιστεύω και στα θαύματα. Ο άλλος λέει, δεν πιστεύω στα θαύματα. Είναι απόρρια από τη θέση που έχει απέναντι στον Κύριο. Δεν σε πιστεύω, Κύριε. Και τότε λέμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ φωτός και σκοταδιού? Υπάρχει σχέση? Καμία απόλυτη σχέση. Καθόλου. Γι' αυτό και λοιπόν, όσοι Κύριοι είναι ενάντια στα θαύματα της Εκκλησίας, έχουν άγνοια πολύ μεγάλη, σκοτάδι απέραστο, ένα τεράστιο όχι αρνητικό σε ό,τι έχει σχέση με τα Θεία. Εμείς τώρα λέμε, μπορεί η πίστη που μας αποκαλύφθηκε να μας οδηγήσει στη γνώση του Θεού? Στη γνώση του Θεού. Μιλάμε για γνώση. Και σίγουρα μπορεί. Ο Κύριος μας λέγει ότι γνώση, όχι μόνο των αληθιών, που αλήθεια βέβαια είναι ο Χριστός, αλλά και του Πατέρα λαβαίνουν όλοι εκείνοι, λαβαίνουν γνώση, όλοι εκείνοι που εμπειρικά με τη ζωή τους παίρνουν μέρος στις αλήθειες, και όχι με τη μελέτη μόνο. Απλό παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Πλησιάζουμε έναν άνθρωπο ελεήμονα, και τον συζητάμε και μας ανοίγει συζήτηση ο ελεήμονα και μας λέει, ρε παιδιά, από τότε που δίνω ελεημοσύνη δεν μου αδειάζει το σπίτι από υλικά αγαθά. Να του πω, τι είναι αυτά που λες? Βεβαίως από μέσα θα πει, δεν είδες, δεν έχεις καμία κοινωνία, σχέση με
αυτή την πραγματικότητα και θα πεις ότι δεν καταλαβαίνεις αυτά που σου λέω. Όμως εγώ την ελεημοσύνη καταλαβαίνω σαν ζωή πια και σαν πράξη. Και δεν μπορώ να κάνω χωρίς αυτή. Άλλος πάλι που έχει έργο την προσευχή και δεν τη σταματάει καθόλου, αλλά την κάνει αδιάλειπτα, όπως λέει ο Κύριος μας και οι Απόστολοι και οι Πατέρες Εκκλησίας, αυτός έχει μία επικοινωνία με τον ουρανό, ο Πατέρ Παΐσιος. Και τι δεν έβλεπε διά της προσευχής. Και τι δεν έβλεπε. Ο άλλος που δεν έχει καμία σχέση και επικοινωνία με την προσευχή, δεν θα καταλαβαίνει τι εστί προσευχή και σου λέει θα χάσω το χρόνο τζάμπα να ασχοληθώ με αυτό το έργο. Και ένα ακόμη παράδειγμα, λέει ο Κύριος και το διαβάζουμε και εμείς, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό νόψονται. Λέει είναι ευτυχισμένοι αυτοί που κάνουν κάθαρση εσωτερική και πετάνε τα πάθη της ψυχής ένα-ένα με τον τρόπο που το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία διδάσκει, και αφού καθαρίσουν την ψυχή τους τότε βλέπουν τον Θεό. Είναι θεόπτες. Θεόπτες. Έχει η Εκκλησία μας μία σειρά ατελείωτη από θεόπτες που καθάρισαν την ψυχή τους, την καρδιά τους από όλα τα στίγματα που είχε επάνω. Και αφού ήταν καθαρή, μπόρεσε και αναπαύθηκε στην καρδιά αυτή ο Θεός και τον είδαν. Και στις τις περιπτώσεις που ανέφερα, τις περιπτώσεις, το λόγο έχει η πράξη, η πείρα της ζωής. Μιλάμε για πείρα. Έτσι, όχι απλώς γνωρίζει, κατανοεί ο κάθε πιστός με αυτόν τον τρόπο το αντικείμενο της πίστεώς του, αυτό που πιστεύει. Η Εκκλησία μας, το Ευαγγέλιο το ίδιο, όταν ομιλεί για το σώμα, άλλοτε το αναφέρει ως σώμα, άλλοτε ως σκήνωμα. Σκήνωμα σημαίνει κατοικία. Στην κατοικία πάντοτε κάποιος κατοικεί. Και σαν σώμα πάλι υπάρχει και ο κάτοικος. Στην Παλαιά Διαθήκη είχαμε τη σκηνή του μαρτυρίου που κατοικούσε ο Θεός. Εμείς έχουμε τα σκηνώματα τα ιερά, τους ναούς, όπου σύμφωνα με την φωνή του Κυρίου που είπε ότι ο Θεός πνευματικά λατρεύεται και ότι είναι το σπίτι του Πατέρα του, είπε, δεν γνωρίζετε ότι βρισκόμουν σε ηλικία 12 ετών στο σπίτι του Πατέρα μου, στο σπίτι του Πατέρα μου. Τα σκηνώματα που τα αφιερώνουν, τους οίκους που αφιερώνουν στο Θεό οι άνθρωποι, φέρουν αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα. Είναι σκηνώματα της Αγίας Τριάδος. Και κατ' επέκταση, σκηνώματα Αγίων και σπίτια στα οποία συνάζονται αυτοί που θέλουν να αγιάζονται. Αυτοί που θέλουν να αγιάζονται, που θέλουν να έχουν την επαφή με τον Πατέρα τους, με τα αδέρφια τους που έχουν φύγει από τον κόσμο αυτό, τους Αγίους, και με τα αδέρφια που ζουν, να βλέπουν, να δένονται μεταξύ τους αδέρφια, σαν να είναι μη πολλά σώματα, πολλά σώματα να έχουν μια ψυχή, αφού ένα πιστεύω έχουν. Ένα πιστεύω έχουν. Όπου δύο, τρεις συνηγμένοι. Στο αιμονόνομα. Αλλά και είναι η ψυχή και η καρδία μία,
λένε πράξεις των Αποστόλων, αυτών που μαζεύονταν. Ένα σώμα, ένα σώμα. Όχι, μια ψυχή. Α, μία. Μια ψυχή. Μία. Γιατί, μια ψυχή, γιατί σημαίνει έχουν ένα φρόνημα, μία σκέψη. Όλοι έχουν εκεί. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Εκεί που συνάδεσαι, έχεις και το μυαλό σου. Και αυτό το μυαλό σου εκεί, και το έχουν όλοι το μυαλό εκεί, σημαίνει ότι το ένα φρόνημα για το οποίο, στο οποίο αναφέρεσαι, αυτό που κάνει την ψυχή να είναι μία. Ας είναι πολλές οι ψυχές. Λοιπόν, και ο Απόστολος Παύλος λέει, και το έχουμε ακούσει πολλές φορές εδώ μέσα, ουκ είδατε, δεν γνωρίζετε ότι τα σώματα ημών ναός του Θεού εστί. Του καθενός το σώμα από εμάς είναι ναός του Θεού και κατοικεί ο Θεός. Και όποιος φθείρει το σώμα το ανθρώπινο βουτίζοντας το μέσα στην αμαρτία, γιατί έτσι φθείρεται, φθερείται τον ο Θεός, θα τον τιμωρήσει αυτόν ο Θεός. Άρα έχουμε ξεκάθαρη του Κυρίου, ξεκάθαρο του Κυρίου το λόγο να μιλάει για σώμα ανθρώπινο, το οποιοδήποτε βαπτισμένο σώμα, το οποίο είναι ναός του, δικός του ναός. Δεν είναι ιδιοκτησία δική μας, είναι ναός του Θεού. Ή τη στήρη το ναό του Θεού, λέει, του Θεού, δεν λέει το ναό το δικό του, του ανθρώπου, αλλά λέει το ναό του Θεού. Αυτόν θα το φθείρει ο Θεός. Κάτω από αυτή την πραγματικότητα, ότι τα σώματα των πιστών που λατρεύουν το Θεό αληθινά, εμπνεύματι και αληθεία, όπως λέει ο Κύριος, είναι σκηνώματα του Αγίου Πνεύματος. Κάτω λοιπόν από αυτή την αλήθεια, πάμε στα σώματα των Αγίων. Να το δούμε λίγο πιο απλωμένα και ξεκινάω πρώτα από το σώμα του Κυρίου. Το σώμα του Κυρίου έχει το πρώτο λόγο. Να θυμηθούμε να έρθουμε σε αυτή την πραγματικότητα που μας μεταφέρει το Ευαγγέλιο. Ποια πραγματικότητα? Λέγει, αφού ο Ιούδας γύρισε τα 30 αργύρια πίσω μεταμελημένος, προβληματίστηκαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Τι να κάνουμε τα λεφτά? Να τα γυρίσουμε? Αν τα δώσουμε αλλού? Το σκέφτηκαν ότι δεν ήταν σωστό. Να τα δώσουμε και να αγοράσουμε, λέει, τον αγρό του Κεραμαίος. Έναν αγρό του Κεραμαίος, λέει η Γραφή, και το είχαν αγοράσει, το αγόρασαν αυτό εις ταφήν της ξένης, για να θάφτουν όχι τους ντόπιους αλλά τους ξένους. Εκεί σε αυτό το χώρο μέσα είχε ανοιχθεί ο τάφος του για τους ξένους. Σε αυτόν ο Νικόδημος και η λοιποί χωρία ξεκάρφωσαν το σώμα του Κυρίου, του έφερες περιποιήσεις που έπρεπε να του προσφέρουν τις νεκρικές αφού είχε πεθάνει, και το έθαψαν. Το έθαψαν. Μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος δεν ήλθε για να καταργήσει ως Θεός που ήταν το νόμο το Μωσαϊκό. Το εδήλωσε σαφέστατα. Ήρθε για να το συμπληρώσει. Μελετώντας την Παλαιά Διαθήκη, Μωσαϊκό νόμο κλπ, βλέπει μέσα εκεί κανείς ότι όσοι πέθαιναν θάπτονταν.
Όλοι της Παλαιάς Διαθήκης τους έβαζαν μέσα στον τάφο. Αφού μάλιστα όταν επρόκειτο να επιστρέψει ο Ισραήλ από την Αίγυπτο, σκεφτήκαν να βγάλουν λέει, τα οστά, τα λείψανα του Πατριάρχη Ιακώβ που είχε πάει το παιδί του τον Ιωσήφ και πέθανε στην Αίγυπτο και να τα βαλίσουν μαζί. Άρα εθεωρούντο ήσαν σεβαστά τα λείψανα των πατέρων και όλοι ακολουθούσαν τον νόμο της ταφής. Όλη η γραφή. Οι παλαιά ανοιχτοί προφήτες και τα ρέστα όλοι πέρασαν σαν άνθρωποι μετά το θάνατο από τον τάφο. Δεν είχε κανένα νόημα θάνατος σώματος του οποίου να μείνει εκτεθειμένο, έξω στη γη. Υπήρχε ο νόμος και έλεγε θα θάπτεται το σώμα. Και όλα λοιπόν ακολουθούσαν αυτή τη φορά, αυτή τη κατεύθυνση. Ακολούθησαν ταφή. Και ο Κύριος μας λοιπόν ακολουθούντας τον νόμο, την Παλαιά Διαθήκη, και αυτός ετάφη. Μέσα στον τάφο που ήταν για τους ξένους και σίγουρα δεν τον ήθελα για δικό τους οι Εβραίοι, τον ήθελα για ξένο, και σκόπιμα λοιπόν θαύτηκε εκεί μέσα για τους ξένους. Το πόση αξία έχουν τα σκηνώματα καταρχάς του Κυρίου, το σώμα ανέστη, ήταν Θεός και άνθρωπος και με τη δική του δύναμη ως Θεού αναστήθηκε. Και βέβαια μαζί του τράβηξε κοντά και ένα ακόμα και πολλούς ακόμα στη σειρά στον Παράδεισο. Γιατί τα πνεύματα πήρε τις ψυχές, αλλά και τα σώματα όταν θα έρθει η ώρα, οι ψυχές που ανέβηκαν στο Παράδεισο θα οδηγηθούν εκεί. Θέλω να δούμε τι γίνεται με το σώμα της Παναγίας, να έχουμε μία εικόνα μετά το θάνατό της. Και μετά να δούμε και τις Αγίες Βαρβάρας, για να βγάλουμε συμπεράσματα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ένα κομμάτι από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, 4ο αιώνα, που ομιλεί για το σώμα και για το πνεύμα της Παναγίας, την ψυχή της. Αφού λοιπόν η Παναγία ήρθε η ώρα να παραδώσει το πνεύμα της, λέει στον Κύριο, «Στα χέρια σου αφήνω, παιδί μου, το πνεύμα μου. Δέξου την ψυχή μου που αγαπάς και που τη φύλαξες ακυλίδωτη». Το προσέχουμε, η Παναγία είπε ότι ο Χριστός φύλαξε την ψυχή της ακυλίδωτη. Και η Παναγία ακόμα επιγράφει αυτή την αγιοσύνη της στο πρόσωπο του Κυρίου. «Σε σένα παραδίνω το σώμα μου και όχι στη γη. Φύλαξε το απείραχτο, αυτό που ευδόκιζες να το κάνεις, κατοικητήριό σου». Και αφού γεννήθηκες, με φύλαξες παρθένο. Φέρε σε μένα την κατοικία σου, ώστε όπου είσαι εσύ, το παιδί μου, ο Κύριος δηλαδή, το γέννημα του σπλάγλου μου, να μείνω μαζί σου κι εγώ. Παρακαλεί η Παναγία, γιατί βιάζομαι να έρθω σε σένα, που ήρθες σε μένα χωρίς να χωριστείς από τον Πατέρα. Εσύ, στα αγαπητά παιδιά μου, που με χαρά αδερφού σου ονόμασες, γίνε παρηγοριά της αναχώρησής μου και πρόσθεσε ευλογία πάνω στην ευλογία τους.
τα χέρια μου, επιθέτοντάς τα στο κεφάλι τους. Το προσέχουμε. Ζητάει από τον Κύριο να πάρει τα χέρια της Παναγίας και να τα βάλει στο κεφάλι όλων εκείνων που βρίσκονταν εκεί μέσα. Για να πάρουν ευλογία. Πάρ' τα, λέει, Κυρία μου, βάντα επάντως και με αυτά δώσε την ευλογία. Και σηκώνοντας έπειτα τα χέρια της, όπως είναι φυσικό, ευλόγησε τους συναγμένους εκεί, απευθύνοντας τέτοια πάνω κάτω λόγια όπως αυτά που είπα. Και έπειτα, αφού άκουσε την πρόσκληση, άκουσε πρόσκληση από πάνω, «Έλα ευλογημένη μητέρα μου να αναπαυθείς κοντά μου, σήκω έλα, έλα εσύ η σύντροφός μου, η πιο όμορφη μες τις γυναίκες». Ο χειμώνας πέρασε πια, έφτασε ο καιρός του θερισμού. «Είσαι όμορφη σύντροφέ μου και ψεγάδι δεν βρίσκεται πάνω σου, η ευωδιά από τα μοίρα σου όλα τα μυρωδικά ξεπερνά», λέει ο Κύριος στην Παναγία. Όταν άκουσε αυτά, απέθεσε η Αγία το πνεύμα της στα χέρια του Υιού της. Ο Κύριος την ψυχή στα χέρια της Παναγίας. Και τι έγινε τότε? Εγώ, όπως νομίζω, συνέβηκε κάποια ταραχή των στοιχείων και μεταβολή. Φωνές και κρότη και γδούπι και ύμνη επάξη των αγγέλων που προέτερχαν και πήγαιναν μαζί και ακολουθούσαν, από τους οποίους άλλοι αποτελούσαν τη φρουρά της αμόμητης και Παναγίας ψυχής της Παναγίας, που ανέβαιναν και αυτοί μαζί της, καθώς ανέβαινε αυτή, ανέβαινε και η ψυχή στον ουρανό. Ώσπου έβαλαν τη βασίλισσα κοντά στο θρόνο το βασιλικό. Την ψυχή της Παναγίας κοντά στο θρόνο το βασιλικό. Και άλλοι περικύκλωναν το θείο και άγιο σώμα. Να το προσέχουμε και το πράγμα. Άλλοι άγγελοι περικύκλωναν το θείο και άγιο σώμα. Πόση αξία είχε η Παναγία, δεν την έχουμε βέβαια εμείς, αλλά σχετικά και το δικό μας σώμα, εφόσον αγιάζεται, παρόμοια συμπεριφορά δέχεται. Παρόμοια συμπεριφορά, όχι όμοια, παρόμοια. Και με τους αγγελικούς ύμνους υμνούσαν τη μητέρα του Θεού. Και τι έκαναν όσοι στέκονταν κοντά στο Πανάγιο και Πανίερο σώμα? Με φόβο και με πόθο και με δάκρυα χαράς, αφού περιστήχησαν το θεϊκό και τις μακάριο σκύλωμα, το αγκάλιασαν, το ασπάζονταν, κάθε μέρος ασπάζονταν. Το ακουμπούσαν πάνω τους, γεμίζοντας από το άγγιγμά του με αγιασμό και ευλογία. Άρα, τους Αγίους, τους εν τη γη αυτού, εθαυμάστοσεν ο Κύριος, όλους τους Αγίους ανεξαιρέτως, που έσανε πάνω στη γη, ο Κύριος τους γέμισε με χάρη Πνεύματος Αγίου και τους έκανε να τους θαυμάζουν οι άνθρωποι και να κάνουν και θαύματα. Αυτό σημαίνει εθαυμάστοσεν ο Κύριος. Εθαυμάστοσεν ο Κύριος. Τότε, αφού η Παναγία έδωσε ευλογία η ίδια, δραπέτευσαν οι αρρώστιες, έπαιρναν δρόματα δαιμονικά στήθη, διωγμένα το ένα το άλλο, προς τα καταχθόνια και μόνο. Ας προσέχουμε και κάτι ακόμη. Ο αέρας, ο εθέρας και ο ουρανός αγιάζονταν με το πέταγμα προς τα άνω της ψυχής της Παναγίας. Και η γη πάλι με τον εντεφιασμό του σώματος αγιαζόταν. Να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Η χάρη του Θεού, που δεν την καλύπτουν όρια στενά ώστε να περικλείεται, που υπήρχε στο σώμα της Παναγίας αλλά και στην ψυχή της. Η μεν ψυχή ανεβαίνοντας αγίαζε, λέει, τον εθέρα,
όλο τον αιθέρα που βρίσκεται πάνω στο κεφάλι της ανθρωπότητας και τη γη στην οποία πατάει η ανθρωπότης, το σώμα της. Τέτοιο αγιασμό έδωσε η Παναγία. Βέβαια, έχουν την ίδια περίπου δύναμη και χάρη και οι Άγιοι και ψυχή και σώματι. Και προχώραμε. Και έπειτα τι έγινε, αφού πήγε στον ουρανό το σώμα ή το πνεύμα, η ψυχή της, και το σώμα της τυλίγουν σε καθαρά σεντόνια το καθαρό σώμα. Να προσέξουμε ότι γίνεται ειδική μέρημνα για το σώμα. Όχι να το κάψουμε, όχι να το κάψουμε, όχι να το κάψουμε. Έχουμε από την Εκκλησία μας την ιερά παράδοση ολόκληρη αιώνων χιλιετηρίδων που μας αναφέρει ότι τα σώματα δεν καίγονται. Και παρακάτω. Και βάζουν τη βασίλισσα, αφού τη τύλισαν σε καθαρό σεντόνι, τη βάζουν τη βασίλισσα στην κλίνη, σε κρεβάτι, επάνω. Ενώ ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Χριστός, το σκεπάζει το σώμα της Παναγίας με την έγλη λάμψη της αόρατης θεότητας. Και όλη η σύναξη των Αγίων όσοι ήσαν τρέχουν μπροστά και αφήνουν ιερές φωνές και προσφέρουν θυσία δοξολογίας. Ώσπου το απέθεσαν το σώμα της Παναγίας μέσα στον τάφο, σαν να ήταν θάλαμος νηφικός, και μέσα από αυτόν στην τρυφή του Παραδείσου και στις ουράνιες σκηνές. Μετά βέβαια ξέρουμε τι απέγινε. Και προχωράμε λίγο ακόμα να δούμε. Οδηγείται στη Γετσεμανή η ερωτάτη Παναγία, μας λέει εδώ πέρα, και πάλι ασπασμοί, αγκαλιάσματα και πάλι εγκόμια, ύμνη ιερή, επικλείσεις και δάκρυα, ώστε από την αγωνία και τον πόθο να τρέχουν χρονοί υδρότων, και μπορούσε να δει κανείς τους υδρότες και τα δάκρυα να συναγωνίζονται στο δάκρυο. Και έτσι το Πανάγιο Σώμα τοποθετείται στο πανένδοξο και ξεχωριστό από τα κοινά μνήμα. Μπήκε στο μνήμα λοιπόν το σώμα και μείναμε, και την τρίτη μέρα πετάει από αυτό στα ουράνια δώματα. Την τρίτη μέρα της Παναγίας το σώμα πέταξε στα ουράνια δώματα. Είναι η τιμή που τους έκανε ο Κύριος. Γιατί έπρεπε αυτό το θεϊκό ενδιέτοιμα σπίτι, η αυτοανάβρητη πηγή του νερού της συγχώρεσης, το αχωράφι το ανόργωτο του ουρανίου άρτου, το απότιστο κλίμα του σταφυλίου της Αθανασίας, η πάντα θαλαρή και πολύ καρπή ελιά του ελέους του Πατέρα, να μην μείνει κλεισμένη στις σκοτεινές φυλακές της γης. Το σώμα, έτσι. Αλλά όπως το Άγιο και Ακύρετο σώμα, που από εκείνη έγινε υπόσταση του Θεολόγου, εκείνο το σώμα της Παναγίας δηλαδή, έδωσε δάνειο στον Κύριο. Έδωσε σώμα στον Κύριο. Αυτό σημαίνει. Όπως αναστήθηκε του Κύριου το σώμα την τρίτη μέρα, έτσι η Παναγία στο σώμα ανέβηκε στον ουρανό την τρίτη μέρα. Ίδια τιμή με το Υιό της. Ίδια τιμή με το Υιό της. Έδωσε, λέγει παρακάτω, ο Κύριος στην Παναγία νηφικό θάλαμο στον ουρανό επάνω, όπως και η Παναγία έδωσε εδώ νηφικό θάλαμο το σώμα της στον Κύριο που κατοίκησε μέσα της 9 μήνες. Έχουμε λοιπόν έως εδώ, μιλάμε για της Παναγίας και του Κυρίου προηγουμένου στην ταφή, που ακολούθησε και ο Κύριος και η Παναγία ακολούθησαν την Αγία Παράδοση της ταφής.
Και να έχουμε υπόψη μας ότι είναι ρητή ξεκάθαρη εντολή εμείς να βλέπουμε το παράδειγμα του Κυρίου και να ακολουθούμε τα γνάρια του. Λέγει, το ξανά είπαμε και την περασμένη φορά Τάκη, αν θυμάσαι. Ναι. Ο Κύριος λέει, άφησε αγνάρια. Λοιπόν και υπογραμμό. Ναι, ή να ακολουθήσουμε τη σύγκληση αυτού, λέει. Για να ακολουθήσουμε τα γνάρια του. Εδώ στο σημείο αυτό δεν θα παρεκκλίνουμε. Είναι του Κυρίου το υπόδειγμα. Εμείς αυτό ακολουθούμε. Τώρα, όπως πάντοτε υπήρχαν οι εχθροί της Εκκλησίας, δεν θα πάψουν να υπάρχουν εχθροί της Εκκλησίας. Πολέμησαν τον Κύριο, θα πολεμεί την Εκκλησία. Δηλαδή πολεμούν και τώρα τον Κύριο, η Εκκλησία του είναι το σώμα του. Και την πολεμούν τώρα με αυτόν τον τρόπο. Θέλουν δηλαδή να καίγονται τα σώματα και όχι να θάπτονται. Να πεις, να πεις. Σε αυτούς τους σκουφιοκέφαλους, πώς μπορούμε να τους ονομάσουμε, που θέλουν να καίγονται τα σώματα. Θα έκανα μια ερώτηση, Τι έκανες, τελειώσες. Ποιος ο γιος ή ποιος πατέρας θέλει να δει το παιδί του νεκρό να το καίνε μπροστά του. Κανένας δεν θα μπορεί να αντέξει σε αυτό το θέαμα. Και έχουν τέτοια απέτηση, λέει, να καίμε εμείς τα σώματα. Ποιος θα άντεχε τέτοιο φρικιαστικό φαινόμενο. Λοιπόν, ποιος θα το άντεχε. Οι ίδιοι αίσθηση θα βρεθούν. Λοιπόν, θα γίνουν. Πώς. Επειδή. Είναι εύκολο αυτό. Να αφήσουμε το χρόνο να μιλήσει στο θέμα αυτό, αλλά προαιρετικά. Προαιρετικά. Δεν μπορεί να επιβάλλει το δικό μου θέλω, τη δική του θέληση ο άλλος. Προαιρετικά, όσοι δεν πιστεύουν, ας το κάνουν. Ας το κάνουν. Έρχομαι λοιπόν τώρα και κάπου αλλού, για να κλείσω και το θέμα. Διάβαζα σήμερα, το είχα υπόψη μου στο μυαλό, αλλά άνοιξα, ξεφύγησα για να δω κάτι άλλο. Το περίπου 400 και μετά Χριστόν, φύτρωσε μία αίρεση που έλεγε ότι ο Χριστός εδώ στη γη ήταν μόνο Θεός, όχι και άνθρωπος. Θεός και όχι άνθρωπος. Πάνω στο θέμα αυτό, για να λυθεί, συγκροτήθηκε, συνάχτηκε, έγινε μία σύνοδος. Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος. Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος. Μαζευτήκαν οι Άγιοι Πατέρες για να δώσουν απάντηση στο αν ήταν Θεός ή αν ήταν Θεάνθρωπος. Και δόθηκε απάντηση ότι, από τη Σύνοδο, ότι ήταν Θεάνθρωπος. Θεός και άνθρωπος. Γράφτηκε ολόκληρος τόμος, βιβλίο, από την Ιερά Σύνοδο, όμοια και αιρετική. Έγραψαν και είπαν οι πατέρες και οι δύο τόμοι και των αιρετικών και της Συνόδου θα τοποθετηθούν στο Άγιο Λείψανο της Αγίας Εφημίας. Γιορτάσει 11 Ιουλίου, γιορτάσει 11 Ιουλίου, αν είσαι το διαβάσατε. Και ό,τι μας πει η Αγία Δια του Λειψάνου της. Ο τόμος των αιρετικών ήταν στα ποδάρια, σαν να έλεγε, είναι για πάτημα αυτό. Είναι αίρεση και θέλει πάτημα και πέταμα. Και ο τόμος της Αγίας Συνόδου ήταν αγκαλιά. Ήταν αγκαλιά. Ο Θεός ομίλησε διά του Αγίου Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εφημίας που γιορτάζει 11 Ιουλίου. Όμως έχω κάτι πολύ συγκλονιστικό και μετά θα κλείσουμε και το λόγο και θα πούμε και ορισμένα άλλα ακόμη. Για την Αγία Βαρβάρα θέλω να δούμε κάτι. Και αυτήν στο σώμα και το λείψανο. Πώς συμπεριφέρθηκαν.
Λοιπόν, πρόκειται, επαναλαμβάνω, για το μαρτύριο της Αγίας Βαρβάρας. Για το μαρτύριο της Αγίας Βαρβάρας. Ένα κομμάτι, όπως το αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μέσα στο βιβλίο αυτό. Ο ίδιος ο πατέρας της τη βασάνισε και ο ίδιος νομίζω την οδήγησε στον Άδη. Βλέποντας δηλαδή ότι υποφέρει τις κακοποιήσεις του σώματος και τις υπομένει με ανδρεία, χρησιμοποιεί ένα αφόρητο βασανισμό της ψυχής και άξιο, όπως νομίζει, να της προκαλέσει ντροπή. Ο άρχοντας βρήκε ένα μέσο να της προκαλέσει ντροπή. Το να πάσχει όμως, συγγνώμη, και είναι τέτοιος αλήθεια και βαρύτερος από τους προηγούμενους. Τα βασανιστήρια που πέρασε προηγουμένως, λέει, ήταν απέρασε το μυαλό του ανθρώπου, τόσο βαριά, τόσο μεθοδικά. Και όμως τα άντεξε. Τώρα εγώ θα την κάνω να νιώσει ξεφτελισμό και να μην θέλει τον εαυτό της. Το να πάσχει όμως κανείς για χάρη του Χριστού, ακόμα και αν φαίνεται κάτι πως έχει κάτι το επωνύδιστο και άσχημο, είναι ωστόσο από κάθε καλοπισμό ευγενικότερο και ωραιότερο και αξιοπρεπέστερο. Λέει ότι οποιοδήποτε ξεφτελισμό για μια κοπέλα τον έβλεπε πολύ πιο ωραίο για χάρη του Χριστού από οποιοδήποτε ξεφτελισμό. Λοιπόν, προστάζει λοιπόν, όπως λέγεται ο ηγεμόνας, να την διαπομπεύσουν γυμνή σε όλη εκείνη την περιοχή και να τη μαστιγώνουν ταυτόχρονα με ανυπόφορα μαστιγώματα. Γνωρίζετε οπωσδήποτε, αγαπητοί μου, πως η ντροπή και συστολή προκαλεί το πράγμα στις παρθένες και μάλιστα στις όμοιες με την όσια αυτή κόρη, που όπως τα λέγαμε ούτε ο ήλιος δεν θα μπορούσε να απολαύσει ικανοποιητικά το θέαμά της πρωτύτερα. Και δεν τους υποχρέωσε να τη γυρίσουν σε μια μόνο αγορά και πλατεία ή και σε δύο έστω, αλλά να τη γυρίσουν στα χωριά και στις πόλεις και στους δήμους γυμνή. Γιατί είπε να τη γυρίζουν σε όλη εκείνη την περιοχή. Πράγματι αυτή η δοκιμασία είναι για τις ντροπαλές και σεμνές κοπέλες πολύ βαρύτερη και δυσκολότερη από κάθε πόνο φωτιάς και μαστιγώματος. Υπόμεινε όμως και αυτή την ντροπή για χάρη της αγάπης και του έρωτά της προς τον Χριστό, που υπόμεινε για χάρη μας το Σταυρό και καταφρόνησε και ντροπή. Γιατί προχωράω λίγο παρακάτω για να φτάσουμε γρήγορα εκεί που θέλω. Κάνει προσευχή πριν ακόμα αφού την γύμνωσαν, πριν την περιφέρουν. Κύριε, εσύ που περιβάλλεις τον ουρανό με τα σύννεφα, σκέπασέ μου το σώμα το γυμνωμένο για χάρη σου, για να μην το βλέπουν τούτοι ασεβείς. Έκανε προσευχή να σκεπάσουν, να σκεπάσει ο Κύριος με τη χάρη του το σώμα της Αγίας. Μόλις είπε αυτά τα λόγια, έστειλε ο Κύριος άγγελό του και την έντυσε με λευκή στολή. Και έτσι περιφερόταν σαν ύφη στολισμένη και καλοπισμένη. Από το πατρικό της σπίτι στην καταστόλιστη νηφική παστάδα πήγαινε με φρουρά τιμητική σε πομπή γιορτινή, στεφανωμένη με στεφάνι του μαρτυρίου και σημάδια της άθλησης για χάρη του Χριστού. Στολισμένη με τυματωμένη πορφύρα και ξεχωρίζοντας με λάμψη ανώτερη από μαργαριτάρια. Μιλάμε για το σώμα της Αγίας. Πόση αξία έχει, πώς το περιβάλλει ο Κύριος, πώς στέκει, ποιο είναι το πιστεύω μας για τα σώματα των Αγίων και γενικά των ανθρώπων.
Για να μην φάω όλη την ώρα, έρχομαι στο σημείο εκείνο που βέβαια η Αγία από τα χέρια του Πατέρα της έφυγε. Ζήτησε το Άγιο Λείψανό της να είναι πηγή παντοειδούς ιάσεως, να θεραπεύει όλες τις αρρώστιες. Και της χάρισε ο Κύριος το δώρο εκείνο που ζήτησε εκείνη, αφού η ίδια με τη χάρη του Θεού μαρτύρησε. Μετά από αυτή την αναφορά, μετά την αποκεφάλιση, συγγνώμη, ο πατέρας της, ο πατέρας ο ίδιος της πήρε το κεφάλι. Ναι, βέβαια, οι Άγιοι, και Άγιοι έχουν φύγει από τα χέρια των γονέων. Θέλω λοιπόν τώρα να έρθω και στην Αγία Γραφή και να κλείσω το θέμα. Γιατί πρέπει να θάβονται τα σώματα, λέει, να το ακούσουμε καθαρά, να το φωνάξω πολύ δυνατά. Αλερίτης, αλλά θα πει κάποιος. Είναι Α Κορινθίους, πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 15 και στίχος 35, αυτά που διαβάζω. Πώς εγείρονται οι νεκροί? Οι νεκροί πώς εγείρονται την ημέρα της παρουσίας του Κυρίου? Ποιο δε σώματι έρχονται, με ποιο σώμα θα παρουσιαστούν την ημέρα εκείνη του Κυρίου? Άφρον σύ ως πύρης ου ζωοποιείται εάν μη αποθάνει. Ανόητε άνθρωπε, σύ το σπόρο που σπέρνεις ως πύρης ου ζωοποιείται, δεν σου δίνει ζωή, ρίζες, βλαστό, καρπούς, δεν σου δίνει, εάν μη αποθάνει, αν δεν σαπίσει. Το προσέξουμε, τη λέει η Γραφή. Αυτό που σπέρνεις, το σποράκι, πρέπει να σαπίσει για να βγάλει την ομορφιά μετά. Και δεν βγάζει αυτό που σπέρνεις, αλλά πολύ πιο όμορφο από εκείνο το σποράκι που σπέρνεις. Όχι όμορφο, αξιοθαύμαστο. Αξιοθαύμαστο. Το χαίρονται οι πάντες. Και συνεχίζει. Και ως πύρης και εκείνο που σπέρνεις το σώμα το ανθρώπινο, το σώμα, έκανα, με συγχωρείτε, το διορθώνω, και εκείνο που σπέρνεις ούτε ο σώματος δεν γεννησόμενο σπίρις. Δεν σπέρνεις, λέει, όταν σπέρνεις σπόρο, δεν σπέρνεις εκείνο που θα βγει στη συνέχεια, άλλο σπέρνεις, άλλο βγαίνει. Εσύ σπέρνεις γυμνόν κόκο σύτου ή οτιδήποτε άλλο. Ή οτιδήποτε άλλο. Ο δε Θεός αυτό δίδωσε καθώς θέλησε. Και αυτό γίνεται να βγαίνει ο σπόρος που παίρνεις έτσι όπως ο Θεός θέλει. Αλλιώς δεν γίνεται και εσύ να πιστεύεις. Δεν σε ακούει. Στάρι θα βάλει, στάρι θα βγει. Έτσι ο Θεός το κανόνισε. Κάνε οποιαδήποτε παρεμβολή, δεν θα το αλλάξει στη φύση. Και συνεχίζουμε. Και κάστο των σπερμάτων το ίδιο σώμα βγαίνει. Και για κάθε, λέει, σπόρο δεν βγαίνει το ίδιο σώμα. Και έχουμε, λέει, στη κτήση μέσα ολόκληρη μια ποικιλία από σώματα. Μια ποικιλία από σώματα. Και στους σπόρους και στα πτηνά και στα ζώα. Και σε αυτά γίνεται σπορά. Σε αυτά σπορά γίνεται. Σπέρνουν και βγαίνει κάτι άλλο. Σπέρνουν και βγαίνει κάτι άλλο. Σαπίζει και βγαίνει. Και έχουμε, λοιπόν,
σώματα επίγεια και σώματα ουράνια. Και βέβαια λέει, άλλη λάμψη έχουν τα ουράνια σώματα και άλλη τα επίγεια. Άλλη δόξα του ηλίου, άλλη της ελίγης, άλλη των άστρων. Ούτω και η Ανάσταση των νεκρών. Έτσι θα γίνει και με την Ανάσταση των νεκρών. Σπείρεται το σώμα το ανθρώπινο μετά το θάνατο εν φθορά. Εν φθορά. Φθαρμένο. Προορισμένο να σαπίσει. Εν φθορά. Εγείρεται εν αφθασία. Θα γεννηθεί, θα σηκωθεί από το μνήμα, να προσέξουμε, το σώμα θα σηκωθεί από το μνήμα, όπως το σπέρνουμε. Όχι η σκόνη, η στάχτη, το κάψιμο, και αυτό το διαβάζουμε, να έχουμε στο νου μας τι ακριβώς γίνεται. Σπείρεται ένα τιμία. Σπείρεται, λέει, άσχημο το σώμα. Πολλές φορές δεν θέλουμε να το πλησιάσουμε, να το δούμε, το και κοιμημένο. Από την κάκωση που έχει πάθει από την ασθένεια. Και γυρίζουμε αλλού τα βλέμματά μας και κρατάμε και τη μύτη μας. Αυτό, λέει, που το σπέρνει στην ΕΜΕΑ και είναι σε αυτή την κατάσταση, θα αναστηθεί, θα σηκωθεί άφθαρτο και όμορφο και λαμπρό για τη Δευτέρα Παρουσία. Για την αντάμωση του Κυρίου στον αέρα που λέει ο Απόστολος Παύλος. Υπάρχει αίσθη σώμα ψυχικών και αίσθη σώμα πνευματικών. Υπάρχει σώμα υλικό, όταν λέει ψυχικό εννοεί υλικό σώμα. Και υπάρχει και σώμα πνευματικό. Το σώμα το πνευματικό είναι εκείνο που Δευτέρα Παρουσία, τούτο εδώ, δηλαδή αν θέλει ο Κύριος και το πάρει κοντά του, θα γίνει πνευματικό σώμα μαζί με την ψυχή να υπηρετεί τον Κύριο και να δοξάσει τον Κύριο. Θα γίνει όμορφο, άφθαρτο, λαμπρό. Η Εκκλησία μας ζητάει να θάβουμε, να σπέρνουμε τα σώματα, γιατί είναι προσταγή. Χους ή σωματικά είσαι χώμα και εις γη να πελεύσει ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό το πρόσταγμα του Κυρίου από τότε που ακούστηκε πρώτη φορά μέχρι στους αιώνας των αιώνων, όσο υπάρχει γη, είναι υποχρεωμένη η Εκκλησία να το εκτελεί. Και το εκτελεί μέχρι το νύν, μέχρι σήμερα. Για τα πιστά της τέκνα που αγαπάνε τον Κύριο ημάς Χριστό. Περιμένουμε λοιπόν να αναστηθούν τα σώματά μας. Είναι σκηνώματα ιερά. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει ακολουθία ολόκληρη. Έχει λαμπάδες ανάβει. Γιατί έτσι συμβολίζει ότι το σώμα θα αναστηθεί λαμπρό. Του ζητάμε αυτόν τον τρόπο, Κύριε, να λάμψει το σώμα μια μέρα. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνουμε κάτι άλλο από εκείνο που προστάζει η Εκκλησία μας. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Αγίου Θεού, ας μας φωτίζει και να κάνουμε και προσευχή να φωτίζει και εκείνους που θέλουν να θεσπίσουν χωρίς να ρωτάνε το λαό. Γιατί και εκεί μπορεί να επιδράσουμε. Ας μην το καταλαβαίνει το μυαλό μας. Ο Κύριος μπορεί με τη χάρη του να παρέμβει ώστε να δοθεί μια άνεση στο θέμα αυτό για τις ψυχές των πιστών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέστε, αν θέλετε, αν έχετε κάτι πάνω σε αυτά. Σχετικά με το σώμα το ανθρώπινο, σαν σκήνομα, σαν ναός του Θεού και του καθεξής. Έχω, Κώστα, μία απορία. Ναι, να την πεις. Οι πρώτοι χριστιανοί που πέσανε σε λιοντάρια, φαγωθήκανε, αυτοί που λέμε προσδοκώ Ανάσταση, πώς θα σηκωθούνε? Πάλι. Ναι, βέβαια. Πάλι θα σηκωθούνε. Ναι, βέβαια. Και εσύ μου δίνεις τώρα. Γιατί είπες ότι ό,τι βάζουμε βγαίνει. Εφόσον έχουν να πούμε κομματιστεί. Ναι. Από τι ύλη έφτιαξε ο Θεός τον κόσμο όλο? Κόμε. Ναι. Υπήρχε πριν το υλικό αυτό. Άρα από το μηδέν. Από το τίποτα έκανε τα πάντα. Έτσι, μπράβο. Εδώ ο Κύριος δεν πρόκειται από το μηδέν να αναστήσει κάποιο σώμα αφού το έχει φάει το λιοντάρι. Υπάρχει το λύκο. Κάπου βρίσκεται.
Και όπου και αν βρίσκει και τον Κύριο δε, να είναι στη σελήνη, είναι σαν να είναι εδώ, στο χέρι του. Δεν έχει πρόβλημα ο Κύριος να το συνθέσει πάλι και να το δημιουργήσει πάλι όπως ήταν πριν, αναστημένο, άθαρτο και αιώνιο. Κανένα πρόβλημα. Λέμε παντό δύναμος. Για εμάς τους πιστούς. Μάλιστα. Τελείωσε. Και κάτι άλλο. Θέλω να πω κάτι που μου ξέφυγε και αυτό. Τότε που πέφτανε σοριδών τα σώματα, Μιχάλη, και που είμαι κατακόμβες μες στη γη υπόγεια, στοές, στα τυχώματα δεξιά και αριστερά ανοίγανε τους τάφους. Τις βάζανε μέσα. Και πηγαίνανε καθημερινά και προσεύχονταν με αυτούς όσοι ζούσαν. Ναι, και διάβαζε και τον Άγιο Βασιλό σε ένα άλλο βιβλίο, εδώ, σε ένα λόγο περί των κεκοιμημένων, που λέει να παίρνετε τους ιερείς σας και να πηγαίνετε στα μνήματα επάνω και να εμνείτε το Θεό. Και να ζητάτε από τον Θεό να δώσει άνεση στην ψυχή που είναι πάνω. Μου έκανε εντύπωση. Το διάβαζα και μου έκανε εντύπωση. Ορίστε. Λέω για τον πατήρι Βυσαρίωνα τώρα. Από εκεί ξεκινήσει όλο το. Ναι, θα πω κάτι. Ότι, πες το αυτό που. Όχι, γιατί είναι πολύ να με συγκλονιστικό είναι. Το πεις. Λοιπόν. Γι' αυτό δεν το πει. Θέλεις να, με, να το πω. Να πεις το θάμα. Πεις. Θέλεις. Ζωή. Ναι. Πες. Λοιπόν. Κάποτε η αδερφή μου είχε μία περιπέτεια και στην οικογένειά μου όλη. Τι περιπέτεια. Μία περιπέτεια. Τι. Είχε καρκίνο. Πες, πες, να ναι. Το καταλάβουμε. Και πέσανε όλα μου τα αδέρφια να μαζέψουν χρήματα για να τη σώσουμε. Εγώ επειδή ήμουν στο χώρο και είμαι στο χώρο της εκκλησίας, κοίταξα από εκεί να βρω κάποιο τρόπο. Πηγαίνοντας σε πολλούς ιερείς, ένας ιερεύς, ο Πάτερ Πέτρος, ο Κατσιμάνης, ο συγχωρεμένος, με έστειλε στον πατή Βυσαρίωνα. Ήταν για Παρασκευή. Από τότε, όταν τους ναι, ναι, παλιά, παλιά. Πήγα εκεί και του είπα, ας πούμε, ακριβώς το πρόβλημα και έκανε προσευχή και αυτό που με συνεδόνισε ήταν πιο. Στην προσευχή υπήρχε μία αύρα γύρω του, μία αύρα, δεν ξέρω πώς ήταν και δεν μίλαγε καθόλου, ήταν σαν πεθαμένος. Λοιπόν. Έτσι και εγώ έμεινα. Κανένα μισάωρο, τρία τέταρτα, δεν θυμάμαι, ας πούμε, περίπου. Και μετά ξαφνικά τον βλέπω, κουνιέται, έρχεται κοντά μου και με αγκαλιάζει και έκλαιγε. Και λέει, Μιχάλη παιδί μου, μεγάλο το έλεος του Κυρίου και της Παναγίας μας. Να πας κάτω και να πεις στις αδερφή σου ότι έγινε καλά. Και πράγματι ήρθα κάτω, το είπα, υπήρχαν κάποιες αυτές να με και πες τώρα για να ας πούμε δώσω την απόδειξη. Πήρα τον Αθανασόπουλο, τον Δημήτριο που είναι στο ΙΚΑ, που τον ξέρετε όλοι και τον πήγα σπίτι. Και, το γιατρό. Ναι, και κάνει πάλι κάτι εξετάσεις, βιοψίες και αυτά. Και ο Δημήτριος, όποιος τον έχει γνωρίσει τώρα τελευταία, είναι πολύ χριστιανός από το θαύμα αυτό το που να με είδε. Το δικό σας. Τι λες, τι λες. Άρα ήταν Άγιος. Ο Θεοσόπουλος, ναι, τον ξέρω τον Αθανασόπουλο. Εγώ όμως ήθελα να πω κάτι να άλλο. Έχεις πει αυτή, δεν το είπα. Ναι, κάτι να με άλλο. Να με ήθελα να πω. Κάτι άλλο. Ότι πιο. Είπες ότι είναι κάποιοι που είναι να με αιρετικοί, δεν συμφωνούν και να με δεν θέλουν να πούμε συνταχθούν με το να με θαύμα που λέμε εμείς και λέω κάτι, ο λαός δεν έχει το λόγο, πολλής λαός. Μόνο πιστός λαός. Λοιπόν, και λέω εγώ. Αλλά πιστός λαός είναι λίγοι. Λοιπόν, και λέω εγώ, όσοι πάνε πέρα, περίπου τις 50.000 περίπου, όλοι λένε ότι είναι Άγιος, γιατί όλοι κάτι έχουν από τον αμέ πατέρα αυτόν. Δεν ευεργετηθεί. Καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση δεν είπα. Γιατί να με δεν δέχονται. Γιατί δεν δέχονται. Να πάμε να ρωτήσουμε, δεν χρειάζεται. Όχι, λέω. Γιατί το συνέδριο των Ιουδαίων. Γιατί θα πάω εγώ και θα καταθέσω, όχι διά του στόματος, με τα χαρτιά και τις να με εξετάσει. Και θα πάω να τα δώσω.
Όταν με φτιάχνουν το βιβλίο του. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Οι αστέρε τη τηλεοράσεω θα κάνουν τα μαύρα άσπρα. Άσπρα μαύρα. Άσπρα μαύρα. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευχέτω η βασιλεία σου, και γίνεται ημάς ως εν ουρανό και επί της γης. Μάρτων ημών των επιβλήσεων δώσει εμείς σήμερα. Χάφεσαι εμείς τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεις στους πειρατές ημών. Ποιείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσεις μας από τον Θεό. Διευχών, τον Αγίου, Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διβάζει σήμερα. Ωραία. Καλή νύχτα, Βασιλάκη. Καλή νύχτα, σου καλό. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα. Την άλλη Δευτέρα, 7 πάλι. Τι τίτλο θα βάλεις.